Θέατρο από το ραδιόφωνο. Σας παρουσιάζουμε το δεύτερο μέρος του δράματος «Το φως του γκαζιού» του Πάτρικ Χάμιλτον. Κάνεις, Μπέλα. Τι κάνεις, Μπέλα? Τίποτα, χρυσέ μου. Κοιμήσου. Τι κάνεις εκεί, Μπέλα? Έλα εδώ. Να, για το τσάι, χρυσέ μου. Έστειλα να φέρουν μερικές τηγανίτες. Τηγανίτες, ε? Ναι, χρυσέ μου. Περνάει τόσο σπάνιο αυτός ο γυρολόγος. Νόμιζα πως θα σε ευχαριστούσε αυτό. Μα γιατί είσαι τόσο φοβισμένη? Δεν σε μάλωσα? Ναι, το ξέρω. Η Μπέλα Μάνιγκαμ ζει διαρκώς με φόβο και αγωνία, γιατί τη συμβαίνουν ένα σωρό παράξενα πράγματα. Διάφορα μικροαντικείμενα εξαφανίζονται κάθε τόσο στο σπίτι. Μερικά για πάντα και άλλα πάλι ανακαλύπτονται κρυμμένα, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει κανείς το φαινόμενο. Ο άντρας της τη θεωρεί υπεύθυνη για όλα αυτά και η Μπέλα αρχίζει να φοβάται. Η μητέρα της πέθανε σε φρενοκομείο. Μη κινδυνεύει και αυτή να χάσει τα λογικά της. Τα βράδια πάλι, όταν ο άντρας της λείπει από το σπίτι, ακούει στο απάνω πάτωμα του σπιτιού, που δεν της επιτρέπει ο άντρας της να το επισκεφθεί, βήματα και παράξενους θόρυβους. Να είναι και αυτά δημιουργήματα της φαντασίας της. Μια εξήγηση έρχεται να της δώσει ο Ραφ, ένας πρώην επιθεωρητής της αστυνομίας. Εισηγείται στην Μπέλα ότι ο άνθρωπος που πηγαίνει τα βράδια στο απάνω πάτωμα του σπιτιού ίσως να είναι ο άντρας της. Η Μπέλα λέει τότε ότι αυτό υποψιαζόταν και η ίδια από καιρό. Και ο Ραφ την ερωτά. Πέστε μου τώρα, τι σας έκανε να πρωτοσκεφτείτε ότι μπορούσε να είναι εκείνος? Το φως. Το φως του γκαζιού. Μια δυνάμωνε και μια χαμήλωνε. Ευχαριστώ το Θεό που μπορώ επιτέλους να μιλήσω σε κάποιον. Δεν ξέρω ποιος είστε, αλλά θα σας τα πω. Ησυχάστε, ησυχάστε. Μπορεί να μου τα πείτε όλα. Ήσυχα, ήσυχα, αφού καθίστε πρώτα. Γιατί δεν κάθεστε? Ναι. Ναι. Το φως λοιπόν είπατε. Είδατε φως από κανένα παράθυρο? Όχι. Σε αυτό το σπίτι καταλαβαίνω τι συμβαίνει από το φως του γκαζιού. Να, βλέπετε εκεί τη λάμπα? Τώρα καίει ζωηρά. Αν τύχει όμως και ανάψει ένα φως ακόμα, στην κουζίνα, ας υποθέσουμε, ή στην κρεβατοκάμαρα, τότε το φως τούτο θα δυνατήσει αμέσως και θα χαμηλώσει. Το ίδιο γίνεται όταν και σε όποιο άλλο πάτωμα του σπιτιού ανάψει ένα καινούριο φως. Έχετε δίκιο. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχει μεγάλη πίεση στον γκάζι. Το ίδιο γίνεται και στο σπίτι μου. Για συνεχίστε όμως, σας παρακαλώ. Κάθε νύχτα λοιπόν που βγαίνει ο άνδρας μου έξω, με πιάνει μια φοβερή αγωνία. Σαν να πρόκειται να μου συμβεί κάτι. Αμέσως κοιτάω θελά μου γύρω. Και τότε βλέπω το φως να χαμηλώνει. Στην αρχή προσπάθησα να μην δώσω σημασία. Όσο πέρναγε όμως ο καιρός, άρχισε αυτή η ιστορία να μου δίνει στα νεύρα. Πολλές φορές γυρνούσα μέσα στο σπίτι για να δω μήπως κανένας άλλος άναψε το φως. Όμως ποτέ μου δεν είδα κάτι τέτοιο. Και ξέρετε, αυτό το χαμήλωμα γίνεται πάντοτε την ίδια ώρα. 10 λεπτά περίπου μετά την αναχώρηση του άνδρός μου. Αυτό με έκανε να σκεφτώ μήπως εκείνος γυρίζει πίσω και πως εκείνος περπατούσε εκεί πάνω. Πήγαινα στην κρεβατοκάμαρά μου, αλλά δεν μπορώ να μείνω εκεί, γιατί ακούω πάνω από το κεφάλι μου τους ανυπόφορους αυτούς κρότους. Μου έρχεται να ξεφωνήσω και να φύγω από το σπίτι. Αλλά κάθομαι εδώ τρέμοντας και περιμένω να γυρίσει. Και πάντοτε ξέρω πότε θα έρθει. Πάντοτε. Γιατί ξαφνικά το φως δυναμώνει πάλι. Και ύστερα από 10 λεπτά ακούω το κλειδί του στην ξόπορτα. Και το βλέπω να έρχεται πίσω. Τι παράξενο με την αλήθεια.
Ο Ραφ διηγείται στην Μπέλα πως μια πλούσια γριά που λεγόταν Alice Barlow δολοφονήθηκε στο δωμάτιό της πριν 20 χρόνια. Το σπίτι της βρέθηκε άνω κάτω, τα έπιπλα σπασμένα, οι ταπετσαρίες των καρεκλών σχισμένες. Τα πολύτιμα ρουμπίνια της δεν βρέθηκαν. Η αστυνομία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα έκλεψε ο δολοφόνος. Όμως ο Ραφ είχε άλλη θεωρία. Ότι ο δολοφόνος δεν κατόρθωσε να ανακαλύψει το μέρος όπου η Alice Barlow έκρυβε τα ρουμπίνια και πως εξακολουθεί να ψάχνει ακόμα στο σπίτι της γριάς για να τα βρει. Θα ξέρετε ασφαλώς την παλιά θεωρία που λέει πως ο εγκληματίας γερνάει πάντα στον τόπο του εγκλήματος. Αλλά στην περίπτωση αυτή είναι και κάτι άλλο, το ξέθαμα του θησαυρού. Αν βέβαια μπορούσε να ξαναψάξει μεθοδικά, δίχως φόβο και διακοπή, χωρίς να προκαλέσει υποψίες. Και με ποιο τρόπο θα το κάνει αυτό? Δεν μπορείτε να τον σκεφτείτε. Σπάστε. Τι είναι, κυρία Μάνικα? Για σπάστε, σπάστε. Γυρίστε πίσω. Δέστε το φως. Χαμήλωσε. Ήρθε πίσω. Είναι απάνω τώρα. Ω, αγαπητή μου, τι παράξενο, τι παράξενο. Είναι στο σπίτι σας, λέω. Πρέπει να φύγετε. Θα καταλάβει πως είστε εδώ. Πρέπει να φύγετε. Τι σκοτεινά που είναι, δεν μπορεί κανείς ούτε να διαβάσει. Πρέπει να φύγετε, είναι στο σπίτι. Σας παρακαλώ, φύγετε. Ξεχάστε, κυρία Μάνιγκα, μη ξεχάστε. Κρατήστε την ψυχραιμία σας. Δεν βλέπετε τι θέλω να σας πω. Δεν καταλαβαίνετε πως αυτό είναι το σπίτι που σας έλεγα. Το σπίτι? Ποιο σπίτι? Το σπίτι της γριάς. Αυτό το σπίτι. Με τους ίδιους τοίχους, με το ίδιο δωμάτιο. Που σε αυτό πριν 20 χρόνια βρέθηκε σκοτωμένη η Alice Barlow. Που το έκανε άνω κάτω ο άνθρωπος που τη σκότωσε και που δεν βρήκε αυτό που γύρευε. Τι θα είχατε να πείτε αν αυτός εξακολουθεί να ψάχνει, κυρία Μάνιγκαμ? Αν είναι επάνω αυτή τη στιγμή και ψάχνει? Τώρα βλέπετε γιατί πρέπει να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας. Ο άντρας μου. Ο άντρας μου είναι εκεί πάνω. Μάλιστα, ο άντρας σας. Δυστυχώς, όπως βλέπω, είστε παντρεμένοι με ένα πολύ επικίνδυνο άνθρωπο. Τώρα πιάστε ακόμα λίγο ουίσκι, γιατί έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Πώς ξέρετε ότι ήταν αυτό το σπίτι? Γιατί είχα παρακολουθήσει την υπόθεση αυτή και ήρθα ο ίδιος. Είναι να τρελαθεί κανείς. Είναι να τρελαθεί. Είμαι παντρεμένη 7 χρόνια. Πώς μπορείτε να φαντάζεστε ότι ο άντρας μου... Πώς μπορείτε να φαντάζεστε ότι εκείνος μπορεί να... Κυρία Μάνιγκαμ. Ναι. Όταν η αστυνομία ήρθε σε αυτό το μέρος πριν 20 χρόνια, όπως καταλαβαίνετε, είχε να κάνει ένα σωρό δουλειές ρουτίνας. Καταθέσεις συγγενών και φίλων και διάφορα άλλα. Λοιπόν, αυτά τα ανέλαβα εγώ. Λοιπόν. Ανάμεσα σε αυτούς που κατέθεσαν σε μένα, ήταν και ένας νέος που λεγόταν Sidney Power. Δεν έχετε ακούσει ποτέ να γίνεται λόγος γι' αυτόν? Sidney Power. Μάλιστα. Sidney Power. Δεν σας λέει τίποτα? Sidney Power. Όχι. Ήταν μακρινός ξάδερφος της Alice Barlow και όλος ο κόσμος ήξερε πως ήταν στενά συνδεδεμένος μαζί της, γιατί τη βοηθούσε στις αγαθοεργίες της. Λοιπόν, τον ξανάδα εδώ και 5 εβδομάδες. Έφαγα μια ολάκερη μέρα για να θυμηθώ που τον είχα ξαναδεί και στο τέλος θυμήθηκα. Μα και τι με αυτό? Και τι, πώς τον θυμηθήκατε? Δεν ήταν το ξαφνιασμά μου τόσο έντονο για το Sidney Power όσο για τη γυναίκα που ήταν μαζί του. Και ποια ήταν αυτή η γυναίκα? Εσείς, κυρία μου. Και περνούσατε εκείνη την ώρα από αυτόν εδώ το δρόμο. Μα τι θέλετε να πείτε? Πως ο άντρας μου είναι ο Sidney Power? Όχι ακριβώς. Αν όμως οι θεωρίες μου είναι σωστές... Μα τι είναι αυτά που λέτε? Καθώς είστε εδώ και μου λέτε ένα σωρό ενίγματα. Έχετε ένα τόσο παγερό ύφος. Είστε το ίδιο παγερός και άκαρδος όπως και εκείνος. Όχι, κυρία Μάνιγκαμ. Δεν είμαι τόσο παγερός. Ούτε σας λέω ενίγματα. Προσπαθώ μονάχα να είμαι ψύχρεμος. Γιατί τώρα βρίσκεστε στην πιο κρίσιμη στιγμή της ζωής σας. Όλο σας το μέλλον εξαρτάται από το τι θα κάνετε τώρα. Αυτό είναι όλο. Έχετε υποχρέωση να αγωνιστείτε για να σπάσετε τα δεσμά σας τώρα. Γιατί ίσως αργότερα να μην σας ξαναπαρουσιαστεί η ευκαιρία. Αγωνιστώ? Δεν είστε τρελή, κυρία μου. Παρά σιγά σιγά και με μεγάλη μαεστρία προσπαθούν να σας τρελάνουν. Και θα σας πω την αιτία. Γιατί είστε παντρεμένοι με ένα μανιακό εγκληματία που φοβάται πως αρχίσατε να καταλαβαίνετε πάρα πολλά. Με ένα μανιακό που ξανάρχεται πίσω στο σπίτι του τη νύχτα, ψάχνοντας ακόμα να βρει ό,τι δεν βρήκε εδώ και 20 χρόνια. Έτσι έχουν τα πράγματα. Μπορεί να σας φαίνονται φοβερά και απίστευτα. Αλλά όσο λέγομαι εγώ Μάνιγκαμ, άλλο τόσο λέγεται και εκείνος.
Αυτός είναι ο Πάουερ και αυτός σκότωσε την Άλις Μπάρλοου εδώ μέσα. Άλλαξε το όνομά του και περίμενε όλα αυτά τα χρόνια ώσπου βρήκε τον τρόπο να ξανάρθει σε αυτό το σπίτι με έναν νόμιμο τρόπο. Και έτσι νίκιασε και το διπλανό σπίτι που είναι άδειο. Κάθε νύχτα αυτό τον τελευταίο καιρό μπαίνει στο διπλανό σπίτι από το πίσω μέρος. Σκαρφαλώνει στη στέγη και μπαίνει ύστερα στο δικό σας σπίτι από το φωταγωγό. Το ξέρω γιατί τον είδα. Παρατηρήσατε κι εσείς τον Γκάζι και αντιληφθήκατε το ίδιο πράγμα. Είναι εκεί πάνω τώρα. Γιατί μεταχειρίζεται αυτό τον τρελό μυστικό τρόπο για να αποκτήσει αυτό που γυρεύει, μονάχα ο Θεός το ξέρει. Για τον ίδιο ίσως λόγο που φέρνεται με τον ενιγματικό τρόπο που κοντεύει να σας τρελάνει. Η συμπεριφορά του είναι εκείνη που θα σας κάνει να τρελαθείτε. Και αυτό περιμένει. Για να σας κλείσει στο φρονοκομείο. Ο Θεός σας εφύλαξε και δεν είστε παντρεμένοι μαζί του. Γι' αυτό και ήρθα εδώ για να σας σώσω πριν καταστραφείτε ολότερα. Δεν είμαι παντρεμένη μαζί του. Δεν είμαι. Μα αυτός με έχει στεφανωθεί. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως το έχει κάνει, κυρία μου. Δυστυχώς ή ευτυχώς έχει κάνει το ίδιο αυτό αστείο και με μια άλλη γυναίκα εδώ και πολλά χρόνια. Πριν συναντήσει εσάς. Η γυναίκα αυτή ζει ακόμα. Και ο νόμος μας ξέρετε πόσο αυστηρός είναι στο ζήτημα της δικαμίας. Όπως βλέπετε, έχω κοπιάσει αρκετά για τον αξιότιμο κύριο Πάουερ. Μα λέτε την αλήθεια. Για όνομα του Θεού, λέτε την αλήθεια. Πού είναι η γυναίκα του τώρα? Αν όλα αυτά είναι σωστά, πρέπει η πρώτη του γυναίκα να βρίσκεται στην Αυστραλία. Έχει μείνει και εκείνος αρκετά χρόνια εκεί. 5 για την ακρίβεια. Και αυτό δεν το ξέρετε? Όχι. Αν μπορούσα να έβρισκα λοιπόν αυτή την πρώτη του γυναίκα, τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο εύκολα. Γιατί τώρα βασίζομαι σε υποθέσεις και σε μισά γεγονότα. Πρέπει όμως να έχω και αποδείξεις. Και γι' αυτό ήρθα εδώ να σας βρω. Έχετε κι εσείς υποχρέωση να μου τις δώσετε ή να με βοηθήσετε να τις βρω. Μα είναι άντρας μου. Δεν καταλαβαίνετε πως αυτός είναι ο άντρας μου. Με παντρεύτηκε. Μου ζητάτε να προδώσω τον άντρα που με παντρεύτηκε? Δεν ξέρω τι θέλετε να πείτε. Ωστόσο νομίζω πως μπορείτε να προδώσετε τον άνθρωπο που σας πρόδωσε. Αυτόν που σας έκανε να πιστεύετε πως σας παντρεύτηκε. Μα είμαι παντρεμένη μαζί του. Φύγετε. Πρέπει να το σκεφτώ. Πρέπει να φύγετε. Πρέπει να μείνω κοντά στον άνθρωπο που με παντρεύτηκε. Και βέβαια πρέπει να μείνετε κοντά του. Ωστόσο δεν πρέπει να φαντάζεστε πως είστε το μόνο του αποκούμπι. Μπορείτε να μείνετε μαζί του όπως μένουν μαζί του τόσες και τόσες γυναίκες του υποκόσμου. Γυναίκες? Τι θέλετε να πείτε? Σας λέω μονάχα τι έχω δει. Ο άντρας σας αρχίζει να ζει μόλις νυχτώνει. Και όχι με έναν τρόπο, αλλά με χίλιους. Ναι, αυτόν τον κύριο εκεί πάνω τον παρακολουθώ από καιρό στις νυχτερινές εκτρομούλες του. Και μπορώ να πάρω όρκο πως έχει μεγάλη προτίμηση στις άνεργες παλαρίνες. Που τις ξεφορτώνεται κανείς με ευκολία και που δεν είναι ανάγκη να κρατάει μαζί τους τα προσχήματα. Είναι αλήθεια? Μου λέτε την αλήθεια? Κυρία Μάνιγκαμ, δέστε με στα μάτια. Είναι εύκολο νομίζω να καταλάβετε αν σας λέω την αλήθεια. Το κατάλαβα. Τι παράξενο. Το κατάλαβα από καιρό. Κυρία Μάνιγκαμ, ξέρω πόσο σκληρό είναι αυτό που προσπαθώ να κάνω. Όμως πρέπει να το καταλάβετε πως δεν είστε δεμένοι πια μαζί του. Δεν έχετε περισσότερες υποχρεώσεις στον άντρα σας από όσες έχουν και οι γυναίκες που σας είπα πριν. Πρέπει να δοξάζετε το Θεό που είστε σε αυτή τη θέση. Τι θέλετε να κάνω? Πέστε μου τι θέλετε. Θέλω τα χαρτιά του, κυρία Μάνιγκαμ. Την ταυτότητά του. Υπάρχει κάποιο νήμα σε αυτό το σπίτι και πρέπει να βρούμε την άκρη του. Πού βάζει τα χαρτιά του? Τα χαρτιά του? Μα δεν ξέρω να έχει αλλού χαρτιά παρά μόνο στο γραφείο του. Στο γραφείο του είπατε? Στο γραφείο του? Ναι, ναι, εκεί. Όμως τα έχει πάντα κλειδωμένα και τα δυο συρτάρια. Ποτέ δεν τα είδα ανοιχτά. Α, τα έχει πάντα κλειδωμένα. Ναι. Πολύ καλά. Μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά μέσα? Μα είναι κλειδωμένα, σας λέω. Πώς θα μπορέσετε? Δεν είναι και τόσο φοβερό. Έχω πάντα μαζί μου ένα μάτσο κλειδιά. Ξέρετε, κυρία Μάνιγκαμ, τι πίκρα έχω που δεν με αξίωσε ο Θεός να γίνω ένα από τα δύο πράγματα που είχα μεράκι. Το ένα ήταν να γίνω περιβολάρης και το άλλο διαρρήχτης. Ήσυχες δουλειές και δυο. Όσο για το δεύτερο, αντάρχιζα από νέος, θα είχα γίνει σπουδαίος.
Ελάτε τώρα να ρίξουμε μέσα μια ματιά. Ο, μην τ' αγγίζετε όμως, θα το καταλάβει. Ελάτε τώρα, κυρία μου. Δεν μου λέτε φίλος μου είστε ή εχθρός μου. Μου επιτρέπετε να βγάλω το σακάκι μου? Έχω τη συνήθεια να δουλεύω δίχως σακάκι πάντοτε. Ελάτε τώρα. Ελάτε να κοιτάξουμε με προσοχή μέσα. Μην το παραβιάσετε όμως, γιατί θα το καταλάβει. Δεν θα καταλάβει τίποτα αν φανούμε αρκετά έξυπνοι. Για σταθείτε. Προσέξατε κάτι. Να προσέξω. Σταθείτε. Έχω δίκιο. Ουδέστε. Βλέπετε. Το φως δυναμώνει. Έρχεται εκείνος. Έρχεται εδώ. Το φως. Σοπάστε. Εκεί. Δεν βλέπετε. Έρχεται πίσω. Γυρίζει πίσω. Δεν βλέπετε. Έρχεται εδώ. Πρέπει να φύγετε. Να πάρει ευχή, να πάρει. Τώρα βρήκε να έρθει πίσω για να μας χαλάσει τα σχέδια. Πάντα κάνετε πράγματα που δεν τα περιμένω. Ποτέ δεν ξέρω τι πρόκειται να κάνει. Φύγετε τώρα. Πολύ καλά. Σας παρακαλώ όμως πρώτα κάντε μου τη χάρη να χτυπήσετε το κουδούνι να έρθει η Ελίζαμπεθ. Την Ελίζαμπεθ, τι θέλετε? Κάντε αυτό που σας λέω. Αμέσως σας παρακαλώ. Ή πηγαίνετε να τη φέρετε εδώ αν θέλετε. Αφήστε με εμένα εδώ. Τι θα κάνω τώρα? Τι θα του πω? Φύγετε αμέσως, σας παρακαλώ. Τι θέλετε την Ελίζαμπεθ? Θα προκάνουμε όλα μια χαρά. Από το παράθυρο μια φορά αποκλείεται να μπει. Το λιγότερο θέλει 5 λεπτά ώσπου να έρθει στην εξώπορτα. Εκτός πια αν είναι μάγος. Τώρα για δέστε, ξέχασα τίποτα? Όχι, όχι. Για όνομα του Θεού, του βίσκει. Έχω άδικο που λέω πως είστε καλός αστυνομικός. Τα ποτήρια μην ξεχάσετε. Φύγετε, σας παρακαλώ. Φύγετε, φύγετε. Χτυπήσατε, κύριε? Μπορείς, Λίζαμπεθ, να έρθεις εδώ? Μάλιστα, κύριε. Ελίζαμπεθ, εσύ και εγώ πρέπει να είμαστε λιγάκι πιο ήρεμοι, αλλά πολύ περισσότερο γρήγοροι στη σκέψη. Έχεις διάθεση να βοηθήσεις την κυρία σου, Λίζαμπεθ? Γιατί ρωτάτε, αφού σας το έχω πει. Όμως για τι πράγμα πρόκειται? Είσαι σε θέση να βοηθήσεις την κυρία σου τυφλά χωρίς να ζητάς εξηγήσεις? Βέβαια, κύριε, αλλά βλέπετε. Ναι ή όχι? Μάλιστα, κύριε. Πάει καλά. Λοιπόν, Λίζαμπεθ, η κυρία Μάνιγκαμ και εγώ έχουμε λόγο να πιστεύουμε πως ο κύριος σου σε 5 λεπτά θα είναι εδώ. Δεν νομίζω όμως πως είναι εύκολο να φύγω τώρα χωρίς να με δει. Θα έχεις την καλοσύνη να με πας στην κουζίνα και να με κρατήσεις για λίγο εκεί. Και στο φούρνο μπορεί να με βάλεις, αν θέλεις. Μάλιστα, κύριε, αλλά πρέπει να φύγετε. Πρέπει να φύγετε. Δεν θα σας δει αν φύγετε τώρα. Λοιπόν, σύμφωνη, Λίζαμπεθ. Μπορείτε να έρθετε στην κουζίνα, αλλά είναι η Νάνση κάτω. Κύριε. Η Νάνση, να πάρει οργή να πάρει. Δεν είχε ραντεβού σήμερα. Δεν κανονίσαμε να έρθω όταν θα έλειπε η Νάνση. Ναι, κύριε, όμως δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν βγήκε σήμερα. Καλά, καλά. Τότε θα ξέρει πως είμαι εδώ, ε? Όχι, κύριε, ήταν στο πλυσταριό όταν σας άνοιξα. Με ρώτησε ποιος ήταν και της είπα πως έκανα λάθος στην πόρτα. Δεν έχει ιδέα, κύριε. Και είμαι. Πολύ καλά, πολύ καλά, κατάλαβα. Δεν μπορείς να με βάλεις στην κουζίνα. Αλλά τώρα πού θα με κρύψεις, Λίζαμπεθ? Σκέψου και αποφάσισε γρήγορα, γιατί δεν μας παίρνει ώρα. Εκτός πια αν έρθετε στην κρεβατοκάμαρα. Τη δική μου και τη Νάνση, θέλω να πω. Θαύμα. Μπορούμε να πάμε τώρα αμέσως. Μάλιστα. Φοβάμαι όμως με πάει η Νάνση εκεί πριν βγει έξω. Τα σκέφτεσαι όλα, Λίζαμπεθ, βλέπω. Και έχεις και καλή καρδιά. Αυτή η πόρτα πού οδηγεί? Είναι το δωμάτιο που δίνεται ο κύριος και φυλάει τις φορεσιές του. Μπάτε εκεί, κύριε. Δεν θα σας δει εκεί. Είναι και μια μεγάλη ντουλάπα πίσω από την πόρτα. Εντάξει. Εκεί μέσα θα κρυφτώ. Κυρία Μάνιγκαμ, πηγαίνετε γρήγορα στο κρεβάτι σας. Και εσύ, Ελίζαμπεθ, στην κάμαρά σου. Κάντε γρήγορα, σας παρακαλώ. Ελίζαμπεθ, κατέβασε το φως αυτής της λάμπας. Στο κρεβάτι μου. Να πάω στο κρεβάτι μου. Ναι, ναι, γρήγορα. Έρχεται, δεν το καταλαβαίνετε. Πηγαίνετε εκεί και μείνετε εκεί. Πάρ' την, Ελίζαμπεθ, και μην ξεχνάς πως η κυρία σου απόψε έχει τρομερό πονοκέφαλο. Πάρ' την από εδώ, για όνομα του Θεού. Πώς! Γυρίσατε, κύριε. Ναι, Λίζη. Πού είναι η κυρία Μάνιγκαμ? Νομίζω πως πλάγιασε. Είχε φοβερό πονοκέφαλο. Α. Είναι ώρα που έχει πλαγιάσει. Είναι λίγη. Νομίζω, κύριε. Λίζαμπεθ. Γιατί δεν μάζεψες τα σερβίτσια? Με συγχωρείτε, κύριε. Αυτό ετοιμαζόμουν να κάνω τώρα. Νομίζω πως το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις πάντα είναι αυτό. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, κύριε, αλλά δεν θα φάτε. Θέλω, αλλά δεν ξέρω τι να κάνω. Να φάω εδώ ή να πάω έξω? Ω, κυρία, καλύτερα είναι έξω. Έχεις δίκιο. Θα φάω έξω. Ήρθα για να αλλάξω που κάνεις. Μήπως θα θέλετε ένα καθαρό κολάρο, κυρία, να σας φέρω ένα? Γιατί? Ξέρεις τα κολάρα μου που είναι? Πώς δεν ξέρω, στο δωμάτιό σας. Να σας φέρω ένα? Σαν πολλά να άμαθες, Λίζαμπεθ. Και πού ξέρεις τι λογής κολάρο θέλω για απόψε? Πώς,
Πώς, κύριε, νομίζω πως θέλετε ένα κολλάρι. Βλέπω πως ξέρεις πολύ περισσότερα από μένα, Ελίζαβεθ. Ας το διαλέξω όμως καλύτερα, μονάχος μου. Αν μου το επιτρέπεις φυσικά, Ελίζαβεθ. Πώς. Πώς σου φάνηκε η κυρία Μάνικαμ απόψε, Ελίζαβεθ? Η κυρία Μάνικαμ, τι θέλετε να πείτε, δεν σας καταλαβαίνω. Να, για την κατάσταση της υγείας της μιλώ. Δεν ξέρω τι να πω, κύριε. Η αλήθεια είναι πως δεν είναι καλά. Ναι, η αλήθεια είναι πως είναι πάρα πολύ άρρωστη. Πολύ φοβάμαι πως σας έβαλα σε μπελάδες απόψε με τις κουτούρες μας. Τόσο εσένα όσο και την Άνση. Είναι λυπηρά όλα αυτά, κύριε. Κοντεύω πια να τρελαθώ, Ελίζαβεθ. Μπορείς να το καταλάβεις αυτό. Πώς δεν το καταλαβαίνω, κύριε? Δοκίμασα όλα τα μέσα. Καλοσύνη, υπομονή, πονηριά, ακόμα και τραχύτητα, για να την κάνω να αρθεί στα λογικά της. Ωστόσο, τίποτα πια δεν μπορεί να τη σταματήσει αυτήν την καταστροφή. Τίποτα δεν μπορεί να την κάνει να συνέλθει. Είναι φοβερό, κύριε. Δεν έχεις ιδέα τι γίνεται. Εσύ ξέρεις μόνο ό,τι μπορείς να δεις. Δεν έχεις ιδέα τι γίνεται όμως την ώρα που δεν είσαι μπροστά. Όχι, αυτή. Νομίζω πως αυτή η γραβάτα δεν πάει. Θέλετε μια άλλη γραβάτα, κύριε? Ναι, πηγαίνω να πάρω. Θαρώ πως ξέρεις για τη μητέρα της κυρίας Μάνικα. Όχι, κύριε, ιδέα δεν έχω. Ούτε πως πέθανε? Όχι, κύριε. Πέθανε στο φρανοκομείο, Ελίζαβεθ. Είχε χάσει τελείως τα λογικά της στο τέλος. Όχι. Είναι πραγματικά φοβερό. Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτε. Δεν βλέπεις λοιπόν πως είναι η ανάγκη να πάω την κυρία Μάνικαμ σε ένα γιατρό πριν να είναι πολύ αργά? Πρέπει να αγωνιστώ γι' αυτό, αλλά πολύ φοβάμαι πως δεν θα μπορέσω να το κρατήσω μυστικό για πολύ καιρό. Όχι, κύριε, όχι. Θέλω να πω, καταλαβαίνεις τι γίνεται? Καταλαβαίνω, κύριε. Και βέβαια πρέπει να καταλαβαίνεις. Και ίσως χρειαστεί να δώσεις και μαρτυρία γι' αυτό. Ε? Μάλιστα, κύριε. Πολύ θα ήθελα να βοηθήσω και τους δυο σας. Σε πιστεύω, Ελίζαβεθ, γιατί έχεις καλή καρδιά. Καμιά φορά σκέπτομαι πώς κάθεσαι αλήθεια εδώ μαζί μας, σε αυτό το σκοτεινό σπίτι. Και απορώ πως δεν φεύγεις. Είσαι πολύ αφοσιωμένος άνθρωπος, Ελίζαβεθ. Πάντοτε αφοσιωμένη σε εσάς, κύριε. Μόνο σε εσάς. Να ξέρεις πόσο με συγκινούν τα λόγια σου, Ελίζαβεθ. Θα ανταμυφθείς κάποτε για ό,τι είπες. Και όχι μονάχα με έναν τρόπο. Κατάλαβες αυτό που λέω? Σας ευχαριστώ, κύριε. Το μόνο που θέλω είναι να σας υπηρετώ. Το ξέρω. Τώρα όμως αφήνω. Πραγματικά έχω ανάγκη να κάνω λίγο κέφι. Ή μήπως νομίζεις πως αυτό δεν είναι σωστό? Κάθε άλλο, κύριε. Μπορείτε να κάνετε ό,τι σας ευχαριστεί όταν μπορείτε. Αναρωτιέμαι. Ναι. Αναρωτιέμαι. Τι παράξενα πράγματα. Καληνύχτα, Ελίζαβεθ. Καληνύχτα, κύριε. Είχε δίκιο που σου είπε πώς θα ανταμυφθείς κάποτε, Ελίζαβεθ. Όχι όμως με τον τρόπο που εκείνος νομίζει. Πήγαινε, φέρα μου την κυρία Μάνιγκα. Μάλιστα, κύριε, αμέσως. Α, καλώς την είναι. Τον είδα που έφευγε. Λοιπόν, ας ξαναπιάσουμε τη δουλειά μας. Τι ήθελε, γιατί ήρθε πίσω? Για να αλλάξει ρούχα. Δυναμώνετε το φως, σας παρακαλώ. Τώρα ας ρίξουμε ακόμα μια ματιά στο γραφείο του. Μα τι θα κάνουμε όμως αν ξαναγυρίσει πίσω? Τώρα το φως δεν θα μας βοηθήσει. Βλέπω και αυτό το υπολογίσατε. Μη δίνετε όμως τόση σημασία. Θα διακινδυνεύσουμε και λίγο, τι να κάνουμε. Παιχνιδάκια είναι αυτά. Λίγη υπομονή και επιδεξιότητα χρειάζονται μόνο. Η εξόπορτα. Για ρίξτε μια ματιά από το παράθυρο. Τίποτα. Ήταν η Νάνση. Συχνά βγαίνει έξω τέτοια ώρα. Και βγαίνει από την μπροστινή πόρτα. Και βέβαια, φέρνεται εδώ μέσα σαν να είναι η κυρία του σπιτιού. Αυτά δίκιο, κορίτσι. Για να δούμε τώρα αυτό το συρτάρι. Ωραία.
Εδώ είμαστε λοιπόν. Θα μπορέσετε όμως να το ξανακλείσετε? Βέβαια, δεν κάναμε ζημιά. Ας δούμε λοιπόν. Δεν υπάρχουν και πολλά πράγματα. Σχεδόν άδειο. Τι κρατάτε στο χέρι σας? Αφήστε με να δω. Απλώς ένας λογαριασμός. Ναι. Απλώς ένας λογαριασμός του μπακάλι. Πρέπει να με συγχωρέσετε που ανθέβαλα πριν για σας. Έχετε δίκιο. Πρέπει να είναι ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο. Πολύ φοβάμαι πως τώρα ξέρετε περισσότερα από μένα, κυρία Μάνιγκα. Ναι. Αυτός ο λογαριασμός. Απόψε έγινε έξω φρενό με την πρόφαση πως μου τον είχε δώσει και τον έχασα. Με φοβέρισε μάλιστα πως θα με κλείσει στο φρενοκομείο αν δεν τον έβρισκα. Τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω επιτέλους. Πάλι καλά. Η επιτυχία λοιπόν ενός κόλπου στηρίζεται στην απλότητα. Υπάρχει τίποτα άλλο εκεί? Τι άλλο υπάρχει? Α, κοιτάξτε, το ρολόι μου και η καρφίτσα μου. Η καρφίτσα μου, δέστε Θεέ μου, κοιτάξτε τα. Δικά σας είναι αυτά? Και τα δυο. Αυτό το ρολόι το έχασα πριν μια εβδομάδα. Και την καρφίτσα μου πριν τρεις μήνες. Και μου είπε πως δεν θα μου ξαναχαρίσει τίποτα γιατί τα χάνω, λέει. Λέει πως επειδή δεν είμαι στα λογικά μου, τα κρύβω εδώ και εκεί. Κύριε επιθεωρητά μου, πραγματικά βρήκαμε ένα θησαυρό απόψε. Προς το παρόν όχι και πολλά πράγματα. Μια στιγμή, μια στιγμή. Ο, αυτή η επιστολή είναι από τον ξάδελφό μου. Από τον ξάδελφό μου. Δεν νομίζω πως μας ενδιαφέρει η αλληλογραφία του με τους συγγενείς σας, κυρία Μάνιγκα. Όχι, όχι, δεν καταλάβατε. Όταν παντρεύτηκα, αποξενώθηκα από όλους τους συγγενείς μου. Δεν ξανάειδα κανένα από αυτούς από τον καιρό που παντρεύτηκα. Βλέπετε, δεν ήταν σύμφωνοι με την εκλογή που έκανα. Κι όμως. Τίποτα δεν θα ήθελα περισσότερο σε αυτόν τον κόσμο. Όταν ήρθαμε εδώ σε αυτό το σπίτι, τους έγραψα. Τους έγραψα δύο φορές, αλλά ποτέ δεν πήρα απάντηση. Και στον ξάδερφό μου το ίδιο. Τώρα βλέπω γιατί δεν πήρα ποτέ απάντηση. Αυτό το γράμμα είναι από τον ξάδερφό μου. Α, βλέπω. Ακούστε όμως. Αφήστε με να σας διαβάσω τι γράφει. Αγαπητοί μου ξαδέλφοι, χαρήκαμε αφάνταστα που μάθαμε νέα σου επιτέλους. Χάρηκαν αφάνταστα, ακούτε. Λέει πως η οικογένειά του είναι στο Devonshire, στην εξοχή. Λέει πως πρέπει να με ξαναδεί και να ξαναζήσουμε σαν τον παλιό καλό καιρό. Και ότι θέλει πάρα πολύ να με δει. Λυπάται που δεν είμαι καλά, αλλά το φρέσκο βούτυρο του Devonshire θα κάνει τα μάγουλά μου να φουσκώσουν και ο καθαρός αέρας θα ξαναφέρει τη λάμψη στα μάτια μου. Θεέ μου, θέλω να πάω πίσω. Πάντα το θέλανε. Κακόμοιρο παιδί. Κακόμοιρο παιδί. Θα έχεις το φρέσκο βούτυρο του Devonshire. Ο καθαρός αέρας του θα ξαναφέρει τη λάμψη στα μάτια σου. Τα βλέπω κιόλας που να φωτίζονται. Αν δείξεις δύναμη τώρα, δεν θα είναι ανάγκη να περιμένεις πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε Πουθεωρητά, που μου δώσετε αυτό το γράμμα. Τι θέλετε να κάνω τώρα? Τίποτα προς το παρόν. Αυτό το συρτάρι δεν ξεκλειδώνει. Όχι. Το είδατε ποτέ σας ανοιγμένο? Όχι. Όχι. Πολύ φοβάμαι πως η πρόταση που θα σας κάνω δεν θα σας αρέσει πολύ. Μα τι πρόκειται να κάνετε? Θα το παραβιάσετε? Αν μπορέσω. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν πρέπει να το κάνετε. Δεν πρέπει. Τι θα του πω άμα γυρίσει? Δεν ξέρω τι θα του πείτε, ούτε τι θα κάνετε όταν γυρίσω. Ω Θεέ μου. Φοβάμαι. Τι να κάνω? Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τραβήξουμε μπροστά. Αν δηλιάσουμε, είμαστε χαμένοι. Θα το παραβιάσω και είμαι βέβαιος πως κάτι θα βρω εδώ μέσα. Είστε μαζί μου? Ναι, αλλά δεν βλέπετε. Καλά, παραβιάστε το. Κάντε όμως γρήγορα. Δεν είναι ανάγκη να βιαζόμαστε, κυρία μου. Είναι πολύ ευτυχισμένος εκεί που βρίσκεται τώρα. Για να δούμε. Κι ύστερα δεν μ' αρέσουν οι βίαιοι τρόποι. Με κάνουν να αισθάνομαι οδοντογιατρός. Ελάτε. Λίγο ακόμα. Εντάξει. Ας ρίξουμε μια ματιά. Υπάρχει τίποτα? Τίποτα προς το παρόν. Φοβάμαι πως... Για περιμένετε ένα λεπτό. Τι είναι αυτό? Είναι τίποτα? Μια στιγμή. Όχι, όχι. Τίποτα. Φοβάμαι πως την πάθα. Και τι θα κάνουμε τώρα? Κάτι θα βρούμε. Μη φοβάστε καθόλου, κυρία μου. Έχω περάσει χειρότερα από αυτό. Ας ξαναβάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Δώστε μου το ρολόι
και την καρφίτσα. Πρέπει να τα βάλουμε ακριβώς όπως ήταν. Ορίστε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ας θυμηθούμε πώς ήταν. Εδώ στα δεξιά ή όχι? Ναι, ναι, εκεί, εκεί στα δεξιά. Ωραίο κόσμημα αυτή η καρφίτσα. Πότε σας τη χάρισε? Λίγο μετά το γάμο μας. Την αγόρασα από δεύτερο χέρι. Από δεύτερο χέρι, ε? Πολύ φοβάμαι, κυρία Μάνιγκαμ, πως ό,τι και αν σας δώσει αυτός ο κύριος, πάντοτε από δεύτερο χέρι θα είναι. Όμως πώς ξέρετε ότι είναι από δεύτερο χέρι? Έχει μια αφιέρωση χαραγμένη μέσα. Δεν τη χάραξε ο Τζακ. Αλήθεια? Γιατί δεν μου το είπατε? Μα την ανακάλυψα μόνη μου λίγο καιρό αργότερα. Αλήθεια? Δεν ξέρω, αλλά έχω την εντύπωση πως αυτή την καρφίτσα την έχω ξαναδεί. Πού είναι το χάραγμα που λέτε? Να, είναι κάτι σαν τρίκ. Εντελώς τυχαία το βρήκα. Σπρώχνετε την παραμανίτσα που είναι πίσω, έτσι. Πρώτα δεξιά και ύστερα αριστερά. Και απότομα η καρφίτσα ανοίγει σαν άστρο. Ναι, ναι, βλέπω. Τι ασυνήθιστο, αλήθεια. Και αυτός ο χώρος εδώ γιατί είναι άδειος? Είχε μερικά πετράδια. Μερικά χάθηκαν και άλλα πάλι χαλάρωσαν. Γι' αυτό τα έβγαλα. Μερικά χάθηκαν και άλλα χαλάρωσαν. Γι' αυτό τα έβγαλα. Μήπως κατά τύχη τα έχετε? Θαρώ. Ναι, τα έβαλα σε ένα βάζο νομίζω. Μπορώ να τα δω? Ναι, είναι ακόμα εδώ. Πρέπει να είναι όλα εννέα. Α, δεν ξέρω ακριβώς πόσα. Πάντως μερικά υπάρχουν οπωσδήποτε. Για ψάξτε να τα βρείτε όλα. Διαβάσατε ποτέ τι είναι χαραγμένο σε αυτή την καρφίτσα? Πώς, γιατί? Στην αγαπημένη αλφα μη από τον γάμα μη. 1851. Αυτό δεν σας λέει τίποτα? Όχι, ξέρω εγώ. Εγώ λοιπόν το βρίσκω τόσο απλό όσο και το αλφάβητο. Τα βρήκατε όλα? Είναι εννέα? Ναι, εδώ είναι. Για δώστε μου τα. Ευχαριστώ. Αυτό ήταν όλο. Για πέστε μου τώρα, σας έτυχε ποτέ να σας αγκαλιάσει ένας ανασκουμπωμένος γέρο αστυνομικός? Τι θέλετε να πείτε? Ό,τι είναι της μοίρας σας να το πάθετε τώρα. Χρυσή μου κυρία Μάνιγκαμ, χρυσή μου κοπελίτσα, δεν καταλάβατε ακόμα? Όχι, μα τι έγινε και είσαστε τόσο ενθουσιασμένος? Στον Άρη ζείτε, κυρία Μάνιγκαμ. Αυτά είναι τα ρουμπίνια της Μπάρλου, αξίας 12.000 λιρών, ούτε λίγο ούτε πολύ. Για κοιτάξτε τα καλά για τελευταία φορά. Δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Μα ήταν εκεί στο βάζο όλο αυτό τον καιρό. Μα δεν καταλαβαίνετε τι έχει γίνει. Εδώ έκρυβε το θησαυρό της, σε αυτή την απλή καρφίτσα που φορούσε σ' όλη της τη ζωή όλη μέρα. Ήμουν λοιπόν απολύτως βέβαιος πως κάπου είχα ξαναδεί το κόσμημα αυτό. Και πού νομίζετε? Στο πορτρέτο της γριάς Μπάρλοου όταν έκανα τις ανακρίσεις. Το φορούσε στο στήθος της. Το θυμάμαι πολύ καλά, μόνο που έχουν περάσει 20 ολόκληρα χρόνια. 20 χρόνια, δεν είμαι σπουδαίος? Και τα είχα όλο αυτό τον καιρό. Όλο αυτό τον καιρό. Και όλα αυτά γιατί δεν μπορούσε να αντέξει στον πειρασμό. Και σας δώρισε από τα κλεμμένα κάτι που νόμιζε ασήμαντο, ενώ εκείνος κυνηγούσε ακόμα το μεγάλο θησαυρό. Τώρα όμως εκείνος το έχει χάσει το παιχνίδι. Εσείς τώρα πρέπει να περιμένετε. Τι, φεύγετε? Ναι, πρέπει να πάω χωρίς αργοπορία. Ω, μα πού θα πάτε? Θα με αφήσετε μόνοι? Τι θα κάνετε? Θα κινήσω γη και ουρανό. Κι αν έχω τύχη, θα γυρίσω απόψε. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Τι ώρα λέτε να γυρίσει? Δεν ξέρω. Συνήθως λείπει ως τις 11. Ας ελπίσουμε πως έτσι θα γίνει. Θα έχω αρκετό καιρό. Δώστε μου την καρφίτσα εδώ. Την κλείσατε? Θα την ξαναβάλουμε στη θέση της τώρα. Ακριβώς εκεί που τη βρήκαμε. Ωραία. Τι πρόκειται όμως να κάνετε? Δεν εξαρτάται από μένα, αλλά από την κυβέρνηση. Υπεράνω όλων η εξουσία. Ο εισαγγελέας ξέρει απόψε πως είμαι εδώ, αλλά ούτε καν φαντάζεται αυτό που βρήκα. Ίσως αυτό το σπασμένο συρτάρι να μας προδώσει. Τι θα κάνουμε, θα διακινδυνεύσουμε. Και τώρα, κυρία μου, θα προσφέρετε τη μεγαλύτερη εκδούλευση στη δικαιοσύνη αν πάτε κατευθείαν στο κρεβατάκι σας. Ή μήπως σας πειράζει αυτό? Όχι, θα πάω. Ο κεφαλόπονός σας χειροτέρεψε. Πολύ, πάρα πολύ. Είστε άρρωστοι, είστε ό,τι θέλετε, αλλά να μείνετε εκεί.
Εγώ πρέπει τώρα να γίνω λαβός. Μη με αφήνετε. Μη με αφήνετε, σας παρακαλώ. Έχω ένα προαίσθημα. Μη με αφήνετε. Τι προαίσθημα? Πως κάτι θα μου συμβεί αν με αφήσετε. Φοβάμαι. Δεν έχω κουράγιο πια. Δεν έχω. Έχετε την καλοσύνη να σταματήσετε αυτές τις ανόητες σκέψεις. Εδώ είναι, κυρία μου, το κουράγιο σας. Βλέπετε αυτή την μπουκάλα το ουίσκι? Πάρτε λίγο ουίσκι ακόμα. Αλλά μην γίνετε σκνήπα και μην τα αφήνετε όπου και να είναι. Καληνύχτα. Κύριε Πιθωρητά. Ορίστε. Τίποτα. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Κυρία Μάνιγκα. Ορίστε. Τίποτα. Καληνύχτα.